Μήνυμα ενότητας και αλλαγής του αρνητικού κλίματος εξέπεμψε από την Κρήτη και το Ηράκλειο ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της Δημοκρατικής Αριστεράς. Ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος μίλησε αποκλειστικά στην τηλεόραση της Κρήτη TV για τις αποχωρήσεις των τεσσάρων βουλευτών του κόμματος, τονίζοντας πως στη Δημοκρατική Αριστερά δεν έχουν θέση όσοι έρχονται αντίθετοι προς τις βασικές γραμμές της. Είχαμε και ορισμένες αποχωρήσεις στελεχών, οι οποίοι δεν μπορούσαν να υπηρετήσουν τις συλλογικές αποφάσεις οι οποίες λήφθηκαν σε επίπεδο οργάνων της Δημοκρατικής Αριστεράς. Όμως προχωρούμε μπροστά, προχωρούμε στην ανασυγκρότηση του κόμματος με στόχο την ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου και τελικό στόχο την ανασυγκρότηση της χώρας. Ο Γενικός Γραμματέας δεν παρέλειψε να εξαπολύσει βολές προς το Σταύρο Θεοδωράκη και το ποτάμι, ο οποίος αρνήθηκε το διάλογο με τη Δημάρ σε μια καθοριστική στιγμή για τη χώρα, όπως είπε. Ενώ αναφέρθηκε και στις συνεργασίες με το σινιάλο του Φώτη Κουβέλη προς τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. Η απάντηση που λάβαμε δεν αρμόζει στις συνθήκες της χώρας αυτή τη στιγμή. Πραγματικά η άρνηση διαλόγου είναι αναντίστοιχη με τις ίδιες εξαγγελίες του επικεφαλής του ποταμιού το προηγούμενο χρονικό διάστημα για συνεννόηση όλων των δυνάμεων στο πλαίσιο να βρεθούν λύσεις για τη χώρα, να βρεθούν λύσεις ώστε να πάμε μπροστά. Η λογική, το διαχωρίζουμε το παλιό και το νέο. Όλοι οι παλιοί πρέπει να συνταξιδοτηθούν, να φύγουν, να έρθει κάτι νέο χρονολογικά. Είναι μια λογική η οποία δεν είναι μια προοδευτική λογική. Ο πρόεδρος της Δημάρ, ο Φώτης Κουβέλης, έστειλε επιστολές στους άλλους πρόεδρους, στους άλλους χώρους του ευρύτερου προοδευτικού τόξου. Οι πρώτες αντιδράσεις και η πρώτη ανταπόκριση είναι πάρα πολύ θετική από πάρα πολλές δυνάμεις. Γεγονός το οποίο δείχνει ότι υπάρχει ανάγκη για προγραμματικό διάλογο, για συζήτηση πάνω στα 12 προγραμματικά σημεία τα οποία έχει βάλει η Δημοκρατική Αριστερά με στόχο την ανασυγκρότηση της χώρας. Ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος σχολίασε και το χαμηλό ποσοστό που έλαβε η Δημοκρατική Αριστερά σε ευρωεκλογές, τονίζοντας την ανάγκη για συλλογική συνεννόηση, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε από το Ηράκλειο τις ημερομηνίες του συνεδρίου του κόμματος που θα πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβρη. Βεβαίως ήταν το αποτέλεσμα πάρα πολύ οδυνηρό. Ήταν πολύ οδυνηρό, το οποίο έχουμε πει ένα πολύ αρνητικό αποτέλεσμα, το οποίο, να σας πω την αλήθεια, το θεωρούμε και το πιστεύουμε όλοι ότι δεν αντιστοιχεί στην εκλογική απήχηση την οποία έχει αυτή τη στιγμή η Δημοκρατική Αριστερά. Και γεγονός το οποίο το δείχνει και το πόσο ασχολούνται όλοι αυτή τη στιγμή και αυτές τις εβδομάδες με την πορεία της Δημοκρατικής Αριστεράς. Για το Σεπτέμβριο που αναφέρατε, το συνέδριό σας, γνωρίζουμε την ημερομηνία την ακριβή. Η ημερομηνία η οποία έχει οριστεί είναι 12 με 14 Σεπτεμβρίου.